Έφη, καλημέρα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, και από μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την συνάντηση του Xi Jinping και του Biden στο Σαν Φρανσίσκο και μάλιστα σε μια έπαυλη παύλα μουσείο που είναι περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο στην περιοχή Φιλόλη. Εκεί μάλιστα οι δύο ηγέτες περπάτησαν και στους κήπους για να τους πάρουν προφανώς οι κάμερες, διότι όπως λένε τα διάφορα μέσα η συνάντηση αυτή ήταν πλήρως προετοιμασμένη και στην τελευταία της λεπτομέρεια. Να πούμε απλώς για το κουτσομπολιό ότι είναι εκεί που γυριζόταν η δυναστεία. Για εμένα που είμαι αρκετά μεγάλος και παρακολουθούσα τη δυναστεία και το φοβερό σπίτι, τη φοβερή δυναστεία, ήταν εκεί που συναντηθήκαν χθες οι δύο ηγέτες. Α, μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουτσομπολιό της συνάντησης. Εκεί είχαν γυριστεί η δυναστεία. Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα. Μάλιστα. Αλλά έχω να σου πω κι εγώ ένα κουτσομπολιό. Τι φάγανε σε ένα γεύμα εργασίας χθες. Για πες. Αυτό... Θα το αφήσω... Να το ξεκινήσω από αυτό. Ναι, λοιπόν. Ναι. Φάγανε όχι στο μεγάλο το δείπνο με τους διευθύνοντες συμβούλους, σε ένα γεύμα εργασίας χθεσινό. Φάγανε ραβιόλια με βότανα μαζί με κοτόπουλο και κέικ μαρέγκας αμυγδάλου, όπως έλεγε το Bloomberg. Θα μάθουμε ποτέ πώς ήταν οι δοκιμαστές και του Αμερικανού και του Κινέζου ηγέτη πριν φάνε οι δύο πρόεδροι. Αυτό. Σίγουρα υπάρχουν δοκιμαστές και από τις δύο πλευρές. Έτσι όπως παλιά οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες δεν τρώγαν ποτέ αν ο δοκιμαστής δεν φάει πρώτα γιατί φοβόταν να μην τους δηλητηριάσουν. Αυτό γίνεται και σήμερα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Okay. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην συνάντηση των δύο ηγετών. Αυτή η συνάντηση κράτησε 4 ώρες και οι δύο ηγέτες είπανε ότι αυτές οι συνομιλίες ήταν οι πιο παραγωγικές και οι πιο επικοδομητικές. Να σημειώσω ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη του Xi Jinping στην Αμερική από το 2016. Τελευταία φορά ήταν που είχε συναντηθεί με τον Donald Trump, τον πρώην πρόεδρο. Και βέβαια είναι και η πρώτη προσωπική επαφή που είχαν μετά από τη σύνοδο του G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας. Είπαν λοιπόν ότι έχει επιτευχθεί πραγματική πρόοδος και ότι αναθερμαίνονται οι μεταξύ τους σχέσεις και ότι η αντιπαλότητα που υπάρχει δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγηθεί σε σύγκρουση. Βέβαια, Ανέστη, να πούμε ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά σήμερα και ουσιαστικά ενώ γίνανε κάποιες δηλώσεις ότι αρχίζει ξανά ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές, ειδικά ο διάλογος υψηλού επίπεδου μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, αυτό είναι μία πρόοδος, γιατί αυτό είχε παγώσει από τον Αύγουστο του 2022. Ουσιαστικά όμως δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος στα ζητήματα και ιδίως στα εμπορικά, ναι, που είναι και ο πιο βασικός παράγοντας στις διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών. Ας δούμε όμως πού γίνανε κάποια βήματα. Είναι λοιπόν αυτό που είπα πριν, οι επικοινωνίες υψηλού επίπεδου μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ότι συμφώνησαν και οι δύο πλευρές να αρχίσουν συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ο Xi Jinping είπε ότι θα λάβει αξιόπιστα μέτρα για να μειωθεί η παραγωγή και η διακίνηση της φεντανίλης. Η φεντανίλη είναι ένα σκληρό ναρκωτικό, ένα σκληρό οπιοειδές, το οποίο έχει προκαλέσει το θάνατο πολλών Αμερικανών πολιτών και είναι κάτι στο οποίο έχει δεσμευτεί ο Τζο Μπάιντεν κατά την προεκλογική του εκστρατεία, να αντιμετωπίσει δηλαδή την διακίνηση των ναρκωτικών. Ο Μπάιντεν είπε ότι και οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μιλούν απευθείας και να σηκώνει το τηλέφωνο, να παίρνει τηλέφωνο τον Xi Jinping κάθε φορά που υπάρχει κάποια κρίση. Ανοίγουν δηλαδή διάβλη επικοινωνίας. Ο Xi Jinping είπε στο θέμα τώρα της Ταϊβάν. Ο Xi Jinping ζήτησε από την Αμερική να σταματήσει να εξοπλίζει την Ταϊβάν και ανέφερε ότι η επανένωση της Ταϊβάν με την Κίνα είναι αναπόφευκτη,
Ο Μπάιντεν από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει μια πιο διπλωματική στάση απέναντι στο θέμα της Ταϊβάν και είπε απλά, ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να σεβαστεί την εκλογική διαδικασία της Ταϊβάν. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτες. Βέβαια. Και δεν γιατί οι αναλυτές, σε διακόπτω, περισσότερο φοβούνται ανάφλεξη πολέμου στην Ταϊβάν και λιγότερο στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Εκεί σου λέει είναι το μεγάλο θέμα. Εμπλοκής πολέμου Αμερικής-Κίνας λόγω Ταϊβάν. Έτσι είναι, Ανέστη, mm-hmm. και βλέπουμε ότι η Κίνα δεν κάνει πίσω, είναι αποφασισμένη στην επανένωση. Βέβαια, αυτό είναι στα λόγια, το έχει πει και άλλη φορά ο Σι Τζινπίνγκ. Τώρα, ο Τζο Μπάιντεν θεώρησε ότι έπρεπε να αναφερθεί και πάλι στη λέξη δικτάτορας. Mm. Τελειώνοντας τη συνέντευξή του, είπε, αποκάλυψε ξανά τον Σι Τζινπίνγκ δικτάτορα, υπό την έννοια όμως ότι κυβερνά μια διαφορετική χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, η οποία έχει τελείως διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης από την Αμερική. Ο Σι Τζινπίνγκ επίσης από την πλευρά του είπε μια προσφυλή φράση που την έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές, ότι ο πλανήτης είναι αρκετά μεγάλος για να μπορέσουν να ευημερούν και οι δύο χώρες. Και να πω επίσης ότι ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να κρατά τις ισορροπίες σε μεγάλες διεθνείς κρίσεις, όπως είναι το Μεσανατολικό και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί ουσιαστικά αυτό ζήτησε, τη διπλωματική επιρροή του Σι Τζινπίνγκ και στο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, να παρέμβει δηλαδή στο Ιράν, γιατί έχει καλές σχέσεις με το Ιράν η Κίνα, ούτως ώστε να μην γενικευθεί η κρίση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Τώρα, σημαντικό είναι και το γεύμα που παρέθεσε ο Μπάιντεν στο Σι Τζινπίνγκ μαζί με κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών επιχειρήσεων. Όπως λέει το Bloomberg, μεταξύ των κορυφαίων επικεφαλής επιχειρήσεων ήταν της Apple, της Microsoft, της BlackRock, της Bridgewater, της Citadel, της ExxonMobil, και βεβαίως ήταν και ο Έλληνας. Όλα τα κορυφαία ονόματα. Βέβαια, τα κορυφαία ονόματα. Όλα τα κορυφαία ονόματα. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά αυτός ήταν και ο σκοπός του ταξιδιού του Σι Τζινπίνγκ. Είναι να δώσει το μήνυμα ότι η Κίνα είναι ένας καλός προορισμός για επενδύσεις και για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κάλεσε τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να έρθουν στην τεράστια κινέζικη αγορά και να κάνουν επενδύσεις, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες, μεγάλη αβεβαιότητα και ως προς τις οικονομικές προοπτικές της Κίνας. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος για την οικονομία της Κίνας αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ανησυχίες σε θέματα εθνικής ασφαλείας. Μάλιστα. Και προσπάθησε να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες και στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε και περίπου 50.000 νέους να επισκεφτούν την Κίνα στο πλαίσιο προγραμμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης. Ωραία.